σας φίλες και φίλοι. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που ποτέ δεν έγινε το πρώτο, το κορυφαίο όνομα, όπως λέμε στη γλώσσα μας, αλλά πάντα ήταν μέσα στις καρδιές μας. Ήταν μέσα στις καρδιές μας και είναι μέσα στις καρδιές μας για το πλατή του χαμόγελο, για το απλό του ύφος και για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τον κόσμο, τον κοσμάκι και τα προβλήματά του. Ήταν πάντα εκεί για να ρωτήσει, να βρει μια λύση με τη δύναμη που του έδινε το μικρόφωνο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο Βασίλης Μπουγιουκλάκης, έφυγε εντελώς ξαφνικά στα 55 του χρόνια. Είναι μια εκπομπή στην οποία θα μιλήσουμε για εκείνον. Είναι αφιερωμένη στο Βασίλη Μπουγιουκλάκη. Νομίζω ότι ο Βασίλης Μπουγιουκλάκης, αν δείτε κι εσείς τον γιο του, τον Μάρκο, θα πιστέψετε πως δεν έχει φύγει. Έτσι δεν είναι? Μάρκο, γεια σου και τα πιο θερμά μου συλληπιτήρια. Ευχαριστώ, να παρουσιάσουμε γρήγορα, γρήγορα και τους υπόλοιπους καλεσμένους. Ακριβώς δίπλα σου είναι ο κύριος Όμηρος Ευστρατιάδης, γνωστός σκηνοθέτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακριβώς απέναντι ο κύριος Γιαννάκης, ο κύριος Κάλης και όχι Γκάλης όπως κάναμε χιούμορ προηγουμένως, και ο κύριος Κολοβός. Καλησπέρα σας. Όλοι οι γνωστοί, φίλοι και θα μας περιγράψετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τα πιο σπαρταριστά. Βεβαίως. Στιγμιότυπα, να το πω έτσι, τη ζωή του, αλλά και αυτά που τον είχαν κάνει να προβληματίζεται. Μόνο τις εύθυμες στιγμές θυμάμαι εγώ. Έχετε εύθυμες στιγμές να θυμηθείτε. Μάρκο, είναι πραγματικά συγκλονιστική ομοιότητα. Πόσα παιδιά είσαστε? Είμαστε δύο. Δύο. Ο Νίκος, ο αδερφός μου, 5 χρόνια μεγαλύτερος, είναι 28 και εγώ 23. 23. Αυτή η ομοιότητα φαντάζομαι, και μου το έλεγες και χτες που συναντηθήκαμε, σε έχει σε ένα διπλό ρόλο. Από τη μία χαίρεσαι που συνεχίζεις κατ' εικόνα και ομοίωση το έργο του πατέρα σου, την παρουσία, την οντότητα του πατέρα σου, όχι το έργο, και από την άλλη στενοχωριέσαι που και που, επειδή στο δρόμο λένε «Να ο Βασίλης Μπουγιουκλάκης». Έτσι. Είναι αλλά είναι ο γιος του, δεν είναι ο ίδιος. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά όσο περνά ο καιρός θα επικρατήσει το πρώτο. Το θετικό αίσθημα δηλαδή. Απλώς τώρα καμιά φορά μου τον θυμίζουν πιο έντονα και στεναχωριέμαι. Τι σου λέει δηλαδή ο κόσμος? Γνωρίζοντας ότι πριν από μερικές ημέρες, και το έχει μάθει όλη η Ελλάδα πιστεύω, αλίμονο, ήταν τόσο αγαπητός, έφυγε ο πατέρας σου. Τι σου λέει ο κόσμος? Σε σταματάνε στον δρόμο και τι σου λένε? Ο Βασιλάκης ίδιος, πολλές φορές τρομάζουν οι κόλλες όταν με δουν απότομα. Και πώς του μοιάζει. Και τρομάζουν με την έννοια, έχουν αυτό το ανατριχιαστικό αίσθημα, ας πούμε. Σαν έναν άνθρωπο που αγαπούσαν και έφυγε, ότι τον βλέπουν μπροστά τους. Αλλά από εκεί πέρα και στη μητέρα μου πιστεύω. Το θυμίζω και σε όλη την οικογένειά μου. Η μητέρα σου στενοχωριέται περισσότερο ή χαίρεται? Χαίρεται βλέποντας και βλέποντας αυτή τη φοβερή. Μου λέει η χαρά μου είναι. Εμένα χαρά μου είναι να συνεχίζω να τον βλέπω. Θέλω να απαντήσεις σε κάτι άλλο. Πολλοί πριν έρθω εδώ στο στούντιο να κάνω την εκπομπή, όταν τους ανέφερα το θέμα που θα συζητήσουμε, αφενός ήταν συγκινημένοι, αφετέρου με ρωτούσαν και είμαι υποχρεωμένος να το εκφράσω. Πώς είναι δυνατόν ο γιος του Βασίλη Μπουγιουκλάκη μετά από τον πρόσφατο και αναπάντεχο χαμό του να βγαίνει στην τηλεόραση να μιλήσει? Εσύ ξέρω ότι έχεις μια εξήγηση γι' αυτό και απλά σου δίνω την αφορμή να την πεις. Μου είπαν δηλαδή ότι λογικά πρέπει να είναι στο σπίτι και να θρυνεί μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια. Θα σου εξηγήσω. Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον είναι ότι θέλω να αποκαταστήσω 5 πράγματα που έχουν ακουστεί. Και ξέρω ότι θα το ήθελε και εκείνος. Και δεύτερον πρέπει να βρω τη δύναμη, την ψυχική, και την έχω βρει, ώστε να δώσω αισιοδοξία και στη μητέρα μου και ελπίδα ότι η ζωή συνεχίζεται, και στον εαυτό μου και στους γύρω μου. Από εκεί και πέρα, αν το δούμε λίγο πιο εσώψυχα, έχω την αίσθηση ότι έφυγε, ότι θα είναι κάπου ευτυχισμένος. Δεν μπορώ να μπω στο κλίμα μια μελαγχολία και μια μαυρίλα που θα με ακολουθήσει όλη μου τη ζωή. Ακριβώς γιατί εκείνος μου το είχε μεταδώσει. Ότι πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, η ζωή συνεχίζεται. Ο πατέρας ήταν φύση αισιόδοξο άτομο και φύση άνθρωπος με χιούμορ, πώς να το πούμε. Και χιούμορ και σάτυρα και έδινε ελπίδα. Λοιπόν, αν καθίσω εγώ και πάω στο άλλο άκρο να μελαγχολήσω, να κλειστώ στον εαυτό μου, είναι κάτι που δεν θα το ήθελε. Και αρχίζω και ξεκινάω έτσι αυτή την πορεία της ζωής μου πάνω στο τι πιστεύω ότι θα ήθελε. Έτσι. Πάντως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λυπάσαι, για να μην παρεξηγηθείς, ότι αν είναι δεν έχεις. Αυτό εγώ το ξέρω. Υποστεί μια συντριβή από το χαμό του πατέρα σου, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Αν είναι δυνατόν. Τώρα είναι συντριβή. Απάντηση σε όλους εκείνους που σκέφτονται ότι αυτό το παιδί στα 23 χρόνια θα έπρεπε να είναι σπίτι, να παρηγορεί τη μητέρα του και όχι να βγαίνει στα κανάλια. Είναι μια απάντηση την οποία νομίζω και εσύ θέλεις να δώσεις. Πρώτα απ' όλα είναι η μοναδική εκπομπή που βρίσκομαι, επειδή σου έχω και εκτίμηση και είμαστε και εδώ με όλη την παρέα τη φιλική. Το βγαίνει στα κανάλια δεν σημαίνει ότι θα ξαναεμφανιστώ πουθενά για χρόνια ακόμη. Δεν περίμενα έτσι δηλαδή να ξεκινήσω την όποια τηλεοπτική μου ιστορία.
Από εκεί πέρα, αν δεν υπήρχαν πέντε πράγματα να αποκαταστήσω και αν δεν είχα και την ψυχική δύναμη, δεν θα το έκανα. Ούτε το κάνω για τη διασημότητα. Οπότε σε ευχαριστούμε που μας έκανες την τιμή να κλείσουμε και αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αν είναι η μοναδική εκπομπή όπως λες ότι είναι η δική μας, την οποία αποφάσισες να συμμετέχεις, θα το διαπιστώσει ο κόσμος ακριβώς και έτσι δεν θα έχει να πει τίποτα ακόμη και ο άνθρωπος που τώρα κάτι ψιθυρίζει. Να δούμε ένα βίντεο, ξέρω ότι δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο, από δηλώσεις γνωστών ανθρώπων, επωνύμων να πω, που πήγαν στην κηδεία του πατέρα σου και τον είδαν από κοντά, φαντάζομαι ήταν και εσένα και ανταλλάξατε κάποιες κουβέντες. Για να το δούμε. Αυτή είναι η ψυχογραφία του κόσμου, είναι και λίγο συνεφιά σήμερα. Άρκετος κόσμος ψωνίζει, σκύβει, βρίσκει τα παλιά. Καλημέρα. Τι είπε, να μερικάς γερούλα. Σε καλά. Για έναν καταπληκτικό φίλο, έναν αγωνιστή της ζωής, έναν εμπνευσμένο άνθρωπο. Σημασία έχει κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται και πολύ περισσότερο όταν είσαι γνωστός φίλος συνάδελφος. Είδαμε λοιπόν, πήραμε μια γεύση από το κλίμα που επικρατούσε εκεί όταν τον αποχαιρετήσατε για τελευταία φορά. Είδαμε τον Κίμωνα Κουλούρη, είδαμε τον Στάθη Ψάλτη, φαντάζομαι ήταν και άλλοι γνωστοί οι οποίοι πιθανότατα δεν θα θέλησαν να μιλήσουν καν στην κάμερα. Yeah. Ένα από τα θέματα που θέλησες να θίξεις και γι' αυτό ήρθες στην εκπομπή είναι όσον αφορά στην απομόνωσή του. Yeah. Πολλοί είπαν δηλαδή ότι ο πατέρας σου, ο οποίος πέθανε από εγκεφαλικό, ο τόσο αγαπημένος σε όλους, Βασίλη Μπουγιουκλάκης, πέθανε εξαιτίας της απομόνωσης που είχε τύχει από τους γύρω του και συγκεκριμένα από τους ανθρώπους του χώρου του. Ότι δηλαδή τον είχαν απομονώσει σκεμμένα, τον είχαν βάλει στο περιθώριο, δεν του δίνανε δουλειές και εκείνος δεν μπόρεσε να το αντέξει αυτό και έτσι πέθανε από τη στεναχώρια. Ο Βασίλης Μπουγιουκλάκης ένιωθε έτσι, ο πατέρας σου. Θα σου το εξηγήσω πολύ ξεκάθαρα και πιστεύω ότι. Λογικά είμαι ο μόνος που το. Όχι ο μόνος, εγώ και η οικογένειά μου είμαστε εκείνοι που το ξέρουμε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ο κόσμος συνηθίζει να φτιάχνει τέτοιους μύθους και τέτοιες ιστορίες. Δεν ισχύει όμως αυτό. Γιατί πρόσεξε, αν ισχύει έστω και στο ελάχιστο κάτι τέτοιο. Σαφώς και θα ήμουν ο πρώτος και, που το μέσα του, και το πνίγε μέσα του. Ναι. Όπως νομίζω κάτι ανάλογο είχε συμβεί με τη Ρένα την Παγκράτη. Ναι. Η οποία Ρένα Παγκράτη αυτοκτόνησε, αν θυμάμαι καλά, από τη στεναχώρια της. Ναι. Από αυτό το περιθώριο στο οποίο την έχει βάλει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια διαφορετική περίπτωση. Καταρχήν, όσον αφορά το θέμα της τέχνης και του ηθοποιού, ασχολήθηκε από το 89 και μετά συνειδητά και ήταν δική του επιλογή να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Από το 89 μέχρι το 92. Μέχρι το 92. Στο κανάλι 29. Στο κανάλι 29. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ήταν θέμα απομονωμένο ηθοποιό, ο ξεχασμένο κτλ. Αντίθετα, του κάνανε πάρα πολλές προτάσεις, Δημήτρη. Μα κάποια στιγμή αναγκάστηκε να γίνει και ναυτικός. Πώς του κάνανε προτάσεις. Θα στο εξηγήσω αυτό. Έγινε ναυτικός για να μπαρκάρει ο Βασίλης Μπουγιουκλάκης. Θα στο εξηγήσω. Ηθοποιός με τόσες παρουσίες, θέατρο, κινηματογράφο, ταινίες, πάει να πει ότι δεν είχε δουλειές. Έχεις δίκιο που το λες. Δεν μπαρκάρεις εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν οικονομικά προβλήματα. Όμως, πιστεύω πως αν ήθελε θα μπορούσε να βρει κάποιον άλλο τρόπο ώστε να έχει χρήματα. Η έννοια του ναυτικού και ήρθε η ώρα να το αποκαταστήσουμε και αυτό και το καράβι. Επειδή τα δύο αδέρφια ήταν ναυτικοί. Και επειδή ήταν πολύ ανήσυχο πνεύμα, ήθελε να δει και τη ζωή των ναυτικών πώς είναι. Για δηλαδή, εμπειρία. Για εμπειρία. Δεν ήταν δηλαδή πήγε μούτσος, ας πούμε, να σκουπίζει. Ήταν δίπλα στον καπετάνιο, το έκανε και για το οικονομικό. Τη στιγμή λοιπόν που έχει τις γνωστές δυσκολίες, βρίσκεται ένας εφοπλιστής πολύ φίλος, ο Κώστας ο Φράγκος, ναι. Και του λέει: Βασίλη μου, έλα στο καράβι. Και σαν εμπειρία και για να δει τη θάλασσα και από το ανήσυχο πνεύμα του, να γνωρίσει κι άλλο. Κρίμα που τόσο γρήγορα η νύχτα τούτη πέρασε και των πουλιών με ξύπνησαν τα κελαϊδίσματα. Στη ματωμένη ετούτη γη, απ' άκρη σ' άκρη θα έφερνα, χωρίς ποτέ να κουραστώ, του νόστου βήματα. Μουσική.
είδα στην Πούντα, στο Κέ, στο Κορδελιό, σμυρνιώτισες κυράδες να σεριανίζουνε, καμάρωσα τις ομορφιές της Μύρνης και αισθάνθηκα τα μάτια να δακρύζουνε. Κάνε αυτός ο χώρος, σε αναγκάζει να κάνεις, να αφήσεις τη μεγάλη σου αγάπη, λόγω της συμπεριφοράς κάποιον, λόγω κάποιας κλίκας, λόγω κάποιας απομόνωσης, τότε είναι τραγικό αυτό. Δεν νομίζω. Το ότι έχει τα κότσια, ο κάθε τζεβελέκος, ο κάθε μπουγιουκλάκης να θελήσει να γευτεί και μια άλλη εμπειρία, είναι προς τιμήν του. Καλά το είπατε. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Βασίλη. Αυτό ακριβώς. Επειδή τον Βασίλη δεν μπορούσε και τα. Ναι, θα τα πούμε, ένα λεπτό κύριε Γιαννάκη. Δεν συμβαίνει το ίδιο. Όχι. Ο Βασίλης ήταν επιλογή του. Ήθελε να γνωρίσει αυτό, ό,τι ήθελε το έκανε και ήταν ψαχνόταν μονίμως. Ανίσχυο άτομο. Ναι, δεν μπορούσε να αλλάξει να πει καν αυτό. Γι' αυτό και δεν έκατσε πουθενά ο Βασίλης. Ο Βασίλης συνέχεια προχώρησε αλλού. Αυτό το θυμάστε και από τις δουλειές που είχατε κάνει μαζί. Μα εγώ το έπαιρνα για δουλειά και μου λέγε, όχι τώρα δεν είμαι για ταινία, μου λέγε, δεν θέλω. Άρα έχει προτάσεις. Μου είχε αρνηθεί εμένα. Πολλές φορές. Και πολύ αξιόλογες προτάσεις. Έχω προσωπική γνώμη. Ο κύριος Κάλης. Είμαστε φίλοι και συνάδελφοι. Φίλοι και μου είπαν τα παιδιά, οι συνάδελφοι, ότι νιώθετε ένα μεγάλο κενό από την απουσία του Βασίλη Μπουγιουκλάκη. Το νιώθω πραγματικά αυτό το κενό. Γιατί συζητούσαμε πολλές ώρες με τον Βασίλη και μεγάλα διαστήματα λείπω εκτός Αθηνών και έκανα διάφορες σκέψεις και διάφορα σχέδια και όλα αυτά ήθελα να τα συζητάω με τον Βασίλη. Είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Όταν λοιπόν ήρθα στην Αθήνα την Πέμπτη, βλέπουμε στην τηλεόραση την άλλη την ημέρα και εγώ σκεφτόμουν ότι την Κυριακή. Να το ξέρετε, την να Κυριακή. Ναι. Και να το μαθαίνετε από την τηλεόραση. Σκεφτόμουν την Κυριακή, θα περάσω τον πάρο, θα τον δω στο γραφείο, τον πάρο να βγούμε βόλτα για να τα συζητήσουμε να τα πούμε. Πώς νιώσατε? Ευτυχώς υπάρχει η ασφαλιστική δικλίδα που λέμε. Δηλαδή δεν μπορούσα για κάποια λεφτά να το πιστέψω. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή κάτι άλλο ακούμε, κάτι άλλο. Νομίζω ότι βλέπετε ένα όνειρο. Ένα όνειρο, ότι... ένα όνειρο, κάτι άλλο. Γιατί πραγματικά δηλαδή κανείς νιώθει ένα κενό μέσα του. Και τότε χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, ένας τόσο αγαπημένος άνθρωπος. Επειδή ακριβώς είναι και το παιδί, αλλά... ήταν το παιδί του λαού, να το χαρακτηρίσω εγώ έτσι, θέλω να απαντήσω. Είναι ίσως όχι λαϊκίστικη, γιατί και ο ίδιος δεν ήταν λαϊκίστικος, αλλά λαϊκή η φράση που χρησιμοποιώ. Mm. Ήταν το παιδί του λαού. Ήταν το παιδί, πραγματικά. Ήταν ένα με το λαό. Πραγματικά ήταν το παιδί του λαού. Καταγωγής ποια είναι? Εγώ έχω γεννηθεί Νίκαια, εδώ. Οι γονείς μου είναι μικρασιάτες. Γι' αυτό κάτι κατάλαβα από την ποιότητα των συναισθημάτων. Από ποιο μέρος της Μικρασίας? Από το Αϊβαλί. Αϊβαλί. Το Αϊβαλί. Χίλια μύρια κύματα μακριά από το Αϊβαλί. Και πάλι ταλαιπωρημένοι και πάλι άνεργοι, αλλά με μια αισιοδοξία. Με την σπίθα εκείνη στο βλέμμα και στο πρόσωπο τη μικρασιάτικη. Της δημιουργίας και του μόχθου και της πρόοδου. Ο Βασίλης δεν ήταν στα ζήτητα. Είχε πολύ καλές προτάσεις για το θέατρο. Ο κ. Στρατιάδης. Νομίζω είναι αποδεικνύεται περίτερα. Εκτός από αφού αρνήθηκε όπως σε μένα. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε άλλο πια. Φαντάζομαι ότι αρνήθηκε άλλες τόσες προτάσεις. Και τηλεόραση αρνήθηκε. Και τηλεόραση. Τελείωσε. Και πολύ σοβαρές προτάσεις για το θέατρο. Πολύ σοβαρές προτάσεις για το θέατρο. Και μάλιστα εγώ του είχα πει τελευταία σε πολύ έντονο ύφος. Τον Βασίλη, δεν έχεις δίκιο να αρνείσαι. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η πρόταση που σου κάνουν οι άνθρωποι. Δεν έκανε επάγγελμα, έκανε λειτουργήμα ο άνθρωπος. Από ό,τι τον ξέρω εγώ από πριν 15 χρόνια που.